Καλημέρα κύριε Βρυσέλη. Καλημέρα κύριε Βουγεράκη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Πραγματικά χτες κάναμε επερώτηση σαν λαϊκή συσπήρωση στο Περιφερειακό Συμβούλιο σε σχέση με το σχεδιασμό που υπάρχει και από το κεντρικό κράτος και από την περιφέρεια σε σχέση με τις καραβιές που συνεχώς αυξάνονται των ανθρώπων, των ξεριζωμένων από την Αίγυπτο και από τα άλλα μέρη. Κοιτάτε να δείτε, μας ανησυχεί η απάντηση που έδωσε ο κύριος Περιφερειάρχης με την έννοια ότι επί της ουσίας και η κυβέρνηση δεν έχει πει τίποτα, μάλλον όλα τα εναποθέτει στην συμφωνία που θα γίνει μεταξύ της Ελλάδας και της Αιγύπτου για να δοθεί οικονομική ενίσχυση ώστε να μην φεύγουν από εκεί οι ξεριζωμένοι. Κατά τη γνώμη μας το πρόβλημα είναι αλλού, ότι η αύξηση στα καραβάνια των ξεριζωμένων προσφύγων είναι απόρρια των πολέμων και των ανταγωνισμών που όχι μόνο δεν μειώνονται στην περιοχή και αυξάνονται και βεβαίως όλη αυτή την περίοδο, τα τελευταία χρόνια, αυτοί οι κατατρεγμένοι άνθρωποι εργαλειοποιούνται και γίνονται μπαλάκι μεταξύ των κρατών και μεταξύ των ανταγωνισμών και βεβαίως και μεταξύ των διακινητών παίζοντας παζάρια γεωπολιτικά. Μισό λεπτό κύριε Βρυσέλη και συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά η απάντηση που πήρατε στη χθεσινή σας την επερώτηση ήταν τόσο γενική και αόριστη γενική πολιτική που σαφέστατα στη γενική πολιτική όλα αυτά τα οποία αναφέρετε αυτά είναι και βλέπουμε αυτές τις μεταναστευτικές ροές, αλλά για την Κρήτη δεν μπορεί να γίνει τίποτα περισσότερο παρά μονάχα θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αυτή η συμφωνία τι θα προβλέπει, γιατί τους δίνουν ένα πακέτο 7,4 δις ευρώ ως έχει γίνει γνωστό για τη διαχείριση του μεταναστευτικού στο πρότυπο εκείνων των ενεργειών που είχαν ήδη υπογραφεί όπως ξέρουμε με την Τινησία και πρόσφατα με την Μαυριτανία όπως λέει και η Αθήνα. Άρα λοιπόν είτε έρθει ο κύριος Κερίδης είτε δεν έρθει, αυτό το οποίο θα έχουμε να διαχειριστούμε είναι αν θα έχουμε εκείνους τους χώρους για την φιλοξενία, την σωστή φιλοξενία, ορθή φιλοξενία όσο μένουν εδώ των ανθρώπων αυτών μία, δύο, τρεις ημέρες μέχρι να επαναπροωθηθούν σε άλλα κέντρα. Εκεί έχουμε μείνει, αυτό είναι το ζητούμενο, γιατί είχε γίνει μια σύσκεψη γι' αυτό και είχε μείνει μόνο σε αυτό. Δεν είχε πολιτικό σκέλος, δηλαδή του πού θα τους φιλοξενούμε, του πού θα τους δίνουμε τις πρώτες βοήθειες αν χρειάζονται. Αυτό όμως είναι συνδυασμένο αν και με την κυβερνητική πολιτική, αν έχει σκοπό να δημιουργήσει αυτόνομα κέντρα και δομές ώστε οι άνθρωποι να φιλοξενούνται σε αξιοπρεπείς χώρους με τις κατάλληλες υποδομές, τις υγειονομικές, να έχουν δηλαδή μια αυτόνομη διαβίωση αυτοί που αιτούνται για να φύγουν και ζητούν άσυλο ή να πάνε στην υπόλοιπη Ευρώπη και την ίδια ώρα αντίστοιχα να υπάρχει κρατική χρηματοδότηση. Ούτε στη σύσκεψη, ούτε και χτες η συζήτηση τουλάχιστον συγκεκριμένα τέθηκε ότι αυτά τα ζητήματα η κυβέρνηση τα έχει λυμένα. Και προφανώς αυτό που εμείς ζητάμε είναι ότι με ευθύνη του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με τη συνεργασία προφανώς και της περιφέρειας, θα πρέπει να βρεθούν αυτοί οι αξιοπρεπείς χώροι προσωρινής φύλαξης μεταναστών και όχι βέβαια να μετατεθεί το πρόβλημα στις τοπικές κοινωνίες μέσα και από τη δημιουργία κέντρων μεταναστών. Γιατί κοιτάτε να δείτε, όλη αυτή η ασάφεια η κεντρική, κατά τη γνώμη μας, δημιουργεί σοβαρά ζητήματα αν η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να δημιουργήσει κιτ, κέντρα υποδοχής μεταναστών, αυτά που έχουν ζήσει στο Βόρειο Αιγαίο, και από την άλλη η ανησυχία μας είναι η εργαλειοποίηση αυτών των προσφύγων με τις συμφωνίες όπως αναφέρατε ότι προβλέπεται να γίνουν ώστε να βρεθούν φτηνά εργατικά χέρια για τις αγροτικές δουλειές στο νησί μας. Τα λέμε αυτά γιατί ταυτόχρονα μαζί με τους χώρους που πρέπει να βρεθούν... Συγγνώμη, αυτό το λέτε έχοντας στο μυαλό σας ή έχοντας δεδομένα ότι μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να χρησιμοποιηθούν ή να μπουν στην αγορά εργασίας ως την εργατικά χέρια. Δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο. Προφανώς. Κοιτάτε να δείτε. Προφανώς οι συμφωνίες που υπογράφει η ελληνική κυβέρνηση σε σχέση με την έλλειψη εργατικών χεριών έχει να κάνει και με αυτές τις πλευρές.
Και επίσης, κυρία Δουργεράκη, έχει να κάνει ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι 2-3 μέρες που έρχονται στο νησί μας, πρέπει να έχουν υγειονομική περίθαλψη που χρειάζονται, ιατρική παρακολούθηση, ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό, να γίνονται τεστ, να ενισχυθούν τα κέντρα υγείας και την ίδια ώρα πρέπει να, να γίνουν πράξη χωρίς καθυστέρηση οι οικογενειακές επανενώσεις, να υπάρξει ειδική μέρημνα για τα συνόδευτα προσφυγόπουλα με κρατική ευθύνη. Να μην έχουμε φαινόμενα αυτά τα προσφυγόπουλα να έρχονται στα νοσοκομεία, να κλείνονται γιατί ακριβώς δεν υπάρχουν αντίστοιχες δομές. Τα λέμε αυτά γιατί δεν είναι μόνο ο χώρος να βρεθεί. Το θέμα είναι να στελεχωθούν οι υπηρεσίες που υπάρχουν. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να καταγράφονται, πρέπει να υπάρχουν διαρμηνείς, πρέπει να υπάρχουν, αν θέλετε, τέτοιες διαδικασίες άμεσες, γρήγορες, ώστε να φεύγουν στην Αθήνα, που και εκεί έχουν τα κέντρα, εκεί υπάρχει μεγάλη συσσόρευση κόσμου. Και ξέρετε ποια είναι η απάντηση της πολιτείας στη Γάβλο, από ό,τι διάβαζα και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Οι 200 κουβέρτες που δώσανε και τα 200 λιμπάνγκ. Αν δούμε τέτοιο σχέδιο στήριξης της τοπικής κοινωνίας και της περιφέρειας, τότε οι κριτικοί θα πρέπει να ανησυχούν από τη μία, και βεβαίως μαζί με τον εθελοντισμό της και την κοινωνική τους προσφορά που την έχουν εκδηλώσει κριτικοί, να διεκδικήσουν αυτά τα παραπάνω που σας είπα. Μάλιστα. Γιατί αλλιώς φοβόμαστε, κυρία Δουργεράκη, ότι θα βρεθούμε σε δυσάρεστες εκπλήξεις και για μας και για τον κόσμο αυτόν που έρχεται ξεριζωμένος. Κρατάω, κύριε Βρυσαλή, αυτό που είπατε πριν από λίγο, ότι ανησυχείτε επειδή οι απαντήσεις που πήρατε στη χθεσινή ημέρα ήταν ασαφείς, και επειδή υπάρχει και ασαφής κεντρική πολιτική πάνω σε αυτό το θέμα, γι' αυτό βάζετε μέσα στην κουβέντα είτε με κίτ, είτε με δομές δηλαδή οργανωμένες, είτε με προσωρινή παραμονή, είτε με ξενοδοχεία ή οτιδήποτε άλλο. Δεν υπάρχουν όμως χώροι στο νησί, και αυτό το ξέρουμε, και ακόμα ένας ακροατής που σας ακούει μου θυμίζει ότι υπάρχει μια περίπτωση που είναι ακόμα στα δικαστήρια με ιδιοκτήτη ξενοδοχείου στα Χανιά, όπου είχαν γίνει μεγάλες ζημιές και ψάχνει αποζημίωση. Τώρα, υπόθηκε κάτι σε ό,τι έχει να κάνει με υπερδομή? Είναι κάτι που το φοβάστε, που θα έρθει από τον κύριο Κερίδη? Να σας πω γιατί σας ρωτώ και επιμένω σε αυτή την ερώτηση, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είχε πάρει μέρος σε μια εκδήλωση ο κύριος Κερίδης, ο οποίος είχε πει ότι υπάρχουν και ευρωπαϊκά χρήματα τα οποία κατευθύνονται προς δήμους και περιφερειακές ενότητες, έτσι ώστε να μπορέσουν να παραμείνουν, να φιλοξενηθούν, να ενταχθούν στην κοινωνία πρόσφυγες μετανάστες. Αυτό είναι το οποίο σας προβληματίζει, και είπατε πριν από λίγο μας λείπουν και εργατικά χέρια, δεν ξέρουμε ποιες είναι οι υπογραφές που πέφτουν βάσει συμφωνιών από την κυβέρνηση με άλλες χώρες? Βεβαίως, κυρία Τουγεράκη, αυτά μας δημιουργούν πάρα πολλούς μεγάλους προβληματισμούς, και βεβαίως εμείς διαφωνούμε να φτιαχτούν κέντρα υποδοχής μεταναστών. Όχι ότι έχουμε τίποτα με τους μετανάστες αυτούς. Αυτοί οι άνθρωποι ουσιαστικά φεύγουν από τη χώρα τους για να βρουν καλύτερη τύχη στην Ευρώπη. Έχουν οικογένειες στην Ευρώπη που θέλουν να συνενωθούν. Και η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, είδαμε τα αποτελέσματα που είχαν στη χώρα μας. Άνθρωποι που έρχονται, δεν δέχεται η Τουρκία πίσω να φύγουν εφόσον καταγράφονται ή πρέπει να φύγουν πίσω. Δεν πάνε στην Ευρώπη, εγκλωβίζονται στη χώρα μας, αν θέλετε, με πάρα πολλά τέτοια αποτελέσματα που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. Και γι' αυτό λέμε κιόλας, και τα χρήματα που θα δώσει η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να τα δώσει, να φταχτούν τέτοιες δομές αυτόνομες, ώστε σε λίγες μέρες οι άνθρωποι αυτοί να πηγαίνουν να καταγράφονται όπως πρέπει και με περισσότερες διαδικασίες στην Αθήνα και να φεύγουν στον τόπο που έχουν επιλέξει. Και τα όποια χρήματα δοθούν, αν μου επιτρέπετε μια παρέμβαση σαν σκέψη, ναι, η οποία έρχεται από τον κύριο Γιάννη, λέει ότι ναι, χρήματα τα οποία όμως θα πρέπει να πηγαίνουν στην τοπική αυτοδιοίκηση και όχι σε ΜΚΟ για τέτοιου είδους δομές ή οτιδήποτε άλλο. Σωστά, στην τοπική αυτοδιοίκηση βεβαίως, που έχει και βεβαίως και να στελεχωθούν και όλες οι υπηρεσίες και των Δήμων και των υπηρεσιών. Γιατί κοιτάτε αν δε τώρα, στη σύσκεψη που πήραμε μέρος, τυπικά την ευθύνη όλων των ανθρώπων που μόλις φεύγουν από τη θάλασσα, βγαίνουν μέχρι να πάνε στην Αθήνα, τυπικά την έχει το λιμενικό. Και όλοι οι άλλοι εθελοντικά συμβάλλουν.
Και είπαμε και εμείς χτες ότι αυτό δεν μπορεί να είναι στο όνομα του εθελοντισμού και στο όνομα μόνο της κοινωνικής προσφοράς. Κοινωνική προσφορά, οι κάτοικοι της Κρήτης και όλης της Ελλάδας έχουν δείξει. Εδώ αυτό που δεν δείχνει είναι το κράτος το επίσημο που πετάει το μπαλάκι της αρμοδιότητας της ευθύνης στην τοπική διοίκηση. Η τοπική διοίκηση λέει, σηκώνει τα χέρια ψηλά και τελικά βρίσκονται εγκλωβισμένοι από τη μία οι άνθρωποι, από τη μία οι τοπικές κοινωνίες και βεβαίως όλοι εμείς που συζητάμε αυτά να περιμένουμε τον κύριο Μητσοτάκη και τη Point Line, πώς τη λένε, να πάει στην Αίγυπτο να δώσει 7 δισεκατομμύρια που τελικά δεν καταλήγουν στον κόσμο αυτά τα δισεκατομμύρια όπως πολλές φορές ευρωπαϊκά λεφτά έρχονται. Πάνε σε ΜΚΟ, επιχειρηματίες και από τη μία αξιοποιούνται αυτός ο κόσμος για αυτό που σας είπα. Να εργαλειοποιείται και να ανοιγοκλίνει κάνουλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πόσα εργατικά χέρια Μάλιστα. θέλει και τι είδους εργατικά χέρια θέλει. Μου λέτε λοιπόν. Και την ίδια ώρα συνεχίζεται ο πόλεμος. Κοιτάξτε, γιατί σαφέστατα, τώρα. Σαφέστατα. Γιατί τώρα λέμε για το αποτέλεσμα. Αν σταματήσει η αιτία, εδώ μέχρι και την Ερυθρά στείλαμε. Και μετά λέμε γιατί έρχονται τα καραβάνια οι πρόσφυγες. Έρχονται από το Σουδάν που έχουν εμφύλιο, έχουν από την Αίγυπτο, από τον πόλεμο στη Λιβύη. Εντάξει, από την Παλαιστίνη. Τώρα είμαστε καλοί άνθρωποι, δεν ξέρω. Προσπαθούμε να τα βάλουμε όλα μπροστά μας, γιατί έχουμε και τις ικανότητες. Αφού αποφασίσαμε να τα βάλουμε και με τους πειρατές, τι να πω τώρα εγώ. Εντάξει, ναι, τα σύνορα της χώρας μας πήγαν στην Ερυθρά. Δεν ξέρω τώρα, θα μάθουμε και γεωγραφία πάλι. Εμείς οι παλιότεροι. Κύριε Βρυσαλή, για να μείνουμε σε αυτό το οποίο συζητάμε και λέμε λοιπόν το εξής. Τα προβλήματα ούτως ή άλλως παραμένουν. Το αν θα δώσουν 7,4 ή 7,5 δις ευρώ για να στηρίξουν την οικονομία της Αιγύπτου είναι ένα άλλο θέμα. Το τι θα κάνουμε εμείς εδώ να διασφαλίσουμε τα σύνορά μας είναι ένα άλλο θέμα. Το πώς θα φιλοξενούνται αυτοί οι άνθρωποι επίσης είναι ένα άλλο θέμα. Το πώς θα στελεχωθεί η αυτοδιοίκηση και πώς θα χρηματοδοτηθεί η αυτοδιοίκηση είναι το μείζον θέμα. Αλλά μου λέτε πάρα πολύ απλά, μέχρι οι άνθρωποι αυτοί να φιλοξενηθούν και να φύγουν, αλλά μου λέτε και μου βάζετε εσείς παραμέτρους που λένε εμείς ανησυχούμε σαν λαϊκή συσπήρωση, γιατί δεν ξέρουμε ποιες συμφωνίες θα κλειστούν, ότι οι άνθρωποι αυτοί μπορεί και να παραμείνουν εδώ. Εμάς μας ανησυχεί το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας υπερδομής, κάτι που στο παρελθόν, αν θυμάμαι το 2015-2016, είχε ξανατεθεί σαν συζήτηση, αλλά είχε απορριφθεί. Δεν έχουμε χώρους πάρα πολλούς για την φιλοξενία, ούτως ή άλλως. Άρα λοιπόν από το χθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο και από την απάντηση την οποία πήρατε από την Περιφερειακή Αρχή δεν βγαίνει τίποτα. Όχι, δεν βγαίνει τίποτα. Ίσα ίσα αυξήθηκε η ανησυχία μας και βεβαίως οι αμφιβολίες μας αν όντως η κυβέρνηση και η κάθοδος του Υπουργού πραγματικά θέλει να λύσει στην ουσία το πρόβλημα ή θέλει να πετάξει το μπαλάκι στις τοπικές κοινωνίες για να επιλύσουν από μόνοι το πρόβλημα. Και εδώ είμαστε, κυρία Δουργεράκη, γιατί είναι καλοκαίρι, ήδη υπάρχουν πληροφορίες για χιλιάδες κόσμο που περιμένει να φύγει από την Αίγυπτο. Άρα, εδώ και ένα μήνα ο κύριος Κερίδης μας καθησύχαζε ότι είναι ελεγχόμενα τα πράγματα, τώρα άρον-άρον ήξερε ότι δεν είναι ελεγχόμενα τα πράγματα, το ήξερε. Προσπαθούσε να καθησυχάσει διαμέσου των δημοσιευμάτων τους κρίσιμους. Ναι, μέχρι να μπορέσει να το διαχειριστεί τουλάχιστον και επικοινωνιακά. Σαφέστατα και ήξερε υπουργός και να μην ξέρει τώρα μεταξύ μας κολοκυθόπιτες. Ήξερε, εδώ ξέρουμε όλοι, εδώ ξέρουν οι πάντες. Μα αν δεν ήξερε δεν θα έκανε για υπουργός. Βεβαίως κάνει για υπουργός για να καθησυχάζει και να εφησυχάζει και να μην ξεσηκώνει το κόσμος. Εμείς γι' αυτό φέραμε το θέμα σαν λαϊκή συσπήρωση, ακριβώς γιατί ο εφησυχασμός νομίζω ότι δεν πρέπει να περάσει την κριτική κοινωνία. Είναι πολύ σημαντικό ζήτημα που αφορά πάρα πολλές πλευρές και βεβαίως στην ουσία που σημαίνει ότι όσο συνεχίζονται οι πόλεμοι, κυρία Δουργεράκη, δυστυχώς θα αυξάνονται και μετά θα λέμε τι θα κάνουμε. Το τι θα κάνουμε, είπαμε μερικές σκέψεις για το τι πρέπει να γίνει άμεσα στο νησί μας, αλλά αγρώνοι γόραζαν το κεντρικό κράτος. Τι τους προτείνατε, Τους προτείναμε, καταρχήν, να στελεχωθούν τα κέντρα υγείας με προσωπικό τέτοιο, ώστε να μην χρειάζεται να καλείται Σαββατοκύριακο όταν έχονται αυτές οι καραβιές ανθρώπων, εθελοντικά καταρχήν να δουλεύουν οι εργαζόμενοι. Και μετά από το ξεσηκωμό που κάνουν οι εργαζόμενοι, αυτοί οι εργαζόμενοι περιοριακά θα δουλέψουν. Δεύτερον, είπαμε ότι πρέπει να φτιαχτούν, να υπάρχει ειδική μερίμνα για τα συμβάντα προσφυγόπουλα. Δεν υπάρχει, κυρία Δουργεράκη, να υπάρχουν διερμηνείς.
αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει διερμηνέα πιστοποιημένο. Υπάρχει ένα μάλλον που πρέπει να καλύψει όλη την Κρήτη. Τρίτον, χρειάζεται την ίδια ώρα να υπάρχει ενίσχυση και του λιμενικού σώματος. Δεν υπάρχει. Και δεν μπορεί να είναι μόνο κατασταλτικός ο τρόπος, αν θέλετε, αυτών των ανθρώπων να μην μπαίνουν στα σύνορά μας. Γιατί τα σύνορά μας είναι μεγάλα. Άρα εμείς προτείναμε. Το θέμα είναι η κυβέρνηση θέλει να υλοποιήσει. Κατά τη γνώμη μας δεν θέλει. Γιατί αν ήθελε θα τα είχε στελεχώσει. Οι υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες. Από την καταγραφή που πρέπει να γίνει, από τους ανθρώπους που πρέπει να εμπλακούν στις διαδικασίες αυτές, ποιος θα τα κάνει. Μάλιστα. Και βεβαίως έρχεται μετά και ο καιρός, ο κακός όπως στη Γάβδο, εγκλωβίστηκαν οι άνθρωποι εκεί και μετά μας φταίει ο κακός μας ο καιρός. Δεν μας φταίει ο κακός μας ο καιρός. Φταίει αυτή η πολιτική που εφαρμόζεται και στο μεταναστευτικό. Αυτό φταίει, κυρία Δουργεράκη. Λοιπόν. Γιατί αλλιώς θα συζητάμε γύρω-γύρω και τελικά θα λέμε έρχονται και τι θα κάνουμε. Απρίλης, Μάης, κοντά το θέρος. Θα έρθει ο Κερίδης μέχρι το τέλος του μήνα. Άντε να δούμε τι θα μας βγάλει όλη αυτή η ιστορία με όποια προβλήματα μέχρι στιγμής παρουσιάζονται. Λοιπόν, κύριε Βρυσαλή, να σας ευχαριστήσω για τις πρώτες κουβέντες. Καλημέρα σας. Και εγώ, κύριε Γιάννη, καλημέρα σας.